Ο κύριος Τσίπρας τι θα μπορούσε να έχει κάνει περισσότερο για να μπορέσει να προχωρήσει το θέμα αυτό. Δηλαδή, όταν πας να μιλήσεις με τον Ερντογάν, σε αυτό το κλίμα, δηλαδή ότι είναι δύο Έλληνες στρατιωτικοί από τον 1η Μαρτίου στις φυλακές της Αδριανούπολης. Και από την άλλη, βεβαίως, ο Ερντογάν θέτει 8 Τούρκους αξιωματικούς, θέτει τους τρομοκράτες της ΔΚΚΠΕΤΖΕ, θέτει ζητήματα πάρα πολλά. Τι μπορεί να κάνει ένας πρωθυπουργός. Και τι θα έκανε και η ίδια Μανώλη. Αυτό διότι λέω, η ίδια είναι υπουργός, ήταν υπουργός. Γι' αυτό το θέτω έτσι. Λοιπόν, την εμπειρία σας. Λοιπόν, με κίνδυνο να γίνει πάλι ο σχετικός χαμός, θα σας πω ευθέως τι θα είχα κάνει εγώ. Πρώτα απ' όλα, δεν θα δεχόμουν ποτέ, και ορθώς ο κ. Τσίπρας δεν το δέχτηκε, το συμψηφισμό των δύο υποθέσεων. Είναι δύο τελείως διαφορετικά θέματα. Οι αξιωματικοί, οι Τούρκοι, πράγματι, και νομίζω πάλι το είχαμε ξαναπεί εδώ, όταν το προηγούμενο μου ταξίδι στην Τουρκία, είναι απίστευτα βαθύ το τραύμα. Είναι απολύτως βέβαιοι οι Τούρκοι ότι ήταν το ελικόπτερο που χτύπησε τον Ερντογκάν και την οικογένειά του. Άρα υπάρχει θέμα, μεγάλο θέμα για τους Τούρκους. Δεν θα δεχόμουν ποτέ το συμψηφισμό των δύο υποθέσεων, γιατί το άλλο είναι δύο Έλληνες που κάνει απολύτως τίποτα, περάσανε τρία μέτρα μέσα, είναι αστείο και να λέγεται έτσι. Από την άλλη μεριά όμως, υπήρχαν κάποιες κινήσεις οι οποίες παντελώς ασύνδετα με το θέμα, επαναλαμβάνω, παντελώς ασύνδετα, και με πρωτοβουλία ελληνική έπρεπε να είχαν γίνει, κατά τη γνώμη μου. Όπως παραδείγματος χάρη το θέμα των Τούρκων τρομοκρατών. Όταν μια χώρα. Συνελήφθησαν όταν ήρθε ο πρόεδρος Ερντογάν, λέτε. Όταν μια χώρα έχει στο έδαφος της ανθρώπους οι οποίοι κατά δήλωση της χώρας, της δικής μας χώρας, θέλαν να δολοφονήσουν τον πρόεδρο της Τουρκίας και η ιστορία τους είναι καταγεγραμμένη ότι έχουν κάνει δολοφονίες, δηλαδή. Υπέφερε τον Νοέμβρη της Τουρκίας. Ο Κουφοντίνας, δηλαδή, ο Τούρκος. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτό σου δίνει πίσω. Αυτή είναι η άποψή μου. Αυτό θα μπορούσε να ήταν ένα χάρτη οποία... που θα μπορούσαμε να δώσουμε δηλαδή. Βεβαίως. Μα όχι να... Προσέξτε. Όχι με την λογική του ανατολίτικου παζαριού. Με τη λογική ότι εγώ είμαι μια χώρα που σέβομαι τον εαυτό μου. Και τους στέλνεις κατευθείαν πίσω. Και τους στέλνεις πίσω. Μάλιστα. Διότι όταν εάν εμείς είχαμε στη χώρα μας, αυτοί είχαν στη χώρα τους έναν άνθρωπο ο οποίος ήθελε να δολοφονήσει τον κύριο Τσίπρα, κάντε το δικό μας. Πάει ο Έλληνας πρωθυπουργός στην Άγκυρα και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να δολοφονήσει τον Έλληνα πρωθυπουργό. Και συλλαμβάνεται. Και το ανακοινώνει η τουρκική αστυνομία. Δεν θα ζητούσα εγώ να γυρίσει πίσω αυτός ο άνθρωπος και να δικαστεί από τα ελληνικά δικαστήρια. Άρα αυτό επιβαρύνει, λέτε, το ότι δεν το έχουμε κάνει, επιβαρύνει την κατάσταση. Υπάρχουν λοιπόν κινήσεις οι οποίες δεν τις βάζουμε στη ζυγαριά, επαναλαμβάνω. Δεν κάνουμε διαπραγμάτευση, επαναλαμβάνω. Αλλά επειδή σεβόμαστε τις αρχές μας και τις αξίες μας και το διεθνές δίκαιο και επειδή η τρομοκρατία είναι ένα θέμα το οποίο απειλεί όλους, οπουδήποτε και αν βρίσκονται, αυτό είναι ένα θέμα αν που... Αν το είχε κάνει δηλαδή αυτό και πήγαινε στη συνάντηση με αυτό το χαρτί ο Τσίπρας, τι θα γινόταν, θα άλλαζαν τα πράγματα, λέτε. Δεν γράφεται με αν.